Ich bin so mit einer Fimo. Ja, das bin ich! Kalimera! Σήμερα θα κάνω ένα vlog! Χθες ήταν η γιορτή μου, ήταν της Αγίας Σοφίας, αγάπης, ελπίδας, χαράς. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν χθες και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ευχές σας. Στο TikTok, στο Instagram και στο YouTube πραγματικά πήρα πάρα πολλά μηνύματα και δεν πρόλαβα να απαντήσω σε όλα, αλλά πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είπα να αρχίσω αυτό το vlog με ένα μικρό haul, τι πήρα για τη γιορτή μου. Πριν σας δείξω το haul, απλά ήθελα να μιλήσω για κάτι. Χθες ήταν η γιορτή μου, ήταν Παρασκευή, είχα πάει στο σχολείο. Και οι φίλες μου αποφάσισαν να μου κάνουν μια έκπληξη, η Γεωργία και η Κατερίνα. Και τέλος πάντων μου έκανε ένα prank και δεν μου μιλούσαν όλη μέρα και εγώ είχα στεναχωρηθεί και είχα θυμούς. Γιατί είμαι dramatic γενικότερα, νομίζω το ξέρουμε όλοι. Και την ώρα του μεγάλου διαλύματος, lunch break, που είναι στις 9.30, είναι στο τέλος της ημέρας, μετά έχεις απλά 2 ώρες ακόμη και σχολάς. Και βλέπω ότι η Κατερίνα έτσι στο πάτωμα να κρατάει μια τούρτα και την Georgia να το δωράκι. Και να λένε Happy name day, Σοφία! Και με κοιτάνε όλοι. Και εγώ άρχισα να κλαίω. Ας, είμαι γενικότερα πολύ dramatic. Και αυτό είναι το δωράκι. Τη λέει μάσκα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια, άμα το βλέπετε αυτό. Και μου έδωσε και μια κάρτα η Georgia. Τώρα δεν θα τη δείξω. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκπληξη. Δεν το περίμενα καθόλου, νομίζω το είδατε χτες. Τώρα θα σας δείξω τα υπόλοιπα. Την αδερφή μου, την Ανδριάννα, πήρα ένα κολιέ. 2 βασικά. Είναι αυτό εδώ με μια πεταλούδα. Και μου φτιάξε και μια κάρτα πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδριάννα, άμα το βλέπεις αυτό. Παιδιά, έχω τρελαθεί. Είναι αυτό εδώ. Και ένα πιο κοντό, έτσι για layering, χρυσό. Από θεία μου πήρα αυτό εδώ το καπέλο Vans. Βγαίνει πάρα πολύ ωραία. Τώρα έχει το χαρτί μέσα, βγαίνει να το βγάλω. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Αναστασία, μου το βλέπεις αυτό. Από τον μπαμπά μου πήρα ένα άρωμα. Αυτό εδώ. Και είναι έτσι λουλουδένιο και μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ, μπαμπά μου, το βλέπεις αυτό. Δεν βλέπει το βίντεο μου, αλλά άμα τυχόν το βλέπει αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μυρίζει φανταστικά. Και σαν τελευταία, η μαμά μου πήρε αυτό εδώ το vest. Είναι puffer vest. Καφέ. Μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω δει στο Pinterest, πάρα πολλά outfit με αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μαμά. Να το δοκιμάσω. Έτσι είναι πάνω, βέβαια πρέπει να περιμένω λίγο καιρό να το φορέσω, γιατί τώρα έχει 40 βαθμούς έξω, σίγουρα το βάλαμε 40 βαθμούς. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ σε όλους άλλη μια φορά για όλες τις ευχές σας και για το δώρο όσους μου πήρανε. Τώρα θα πάω να διαβάσω. Βέβαια δεν έχω πάρα πολύ γιατί τα έχω τελειώσει από την Πέμπτη, ξέρω εγώ, και για τη Δευτέρα έχω μόνο 2. Οπότε μια χαρά. Σήμερα θα γιορτάσω τη γιορτή μου. Θα βγούμε έξω με την ονά μου, με τους γονείς μου και με την αδερφή μου από την Αμερική, την Ανδριάννα. Όχι τη Λία, τη Λία την είχατε δει πρόσφατα. Ναι, και θα σας δείξω γενικότερα όλη τη μέρα μου. Πάμε σε ένα ιταλικό εστιατόριο και ήδη ανυπομονώ. Είναι 12 και έκανα γερμανικά για το σχολείο. Γιατί κάνω και ιδιαίτερα εδώ. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Μετά εδώ μας έβαλε να μάθουμε ρηματάκια. Τα αγαπημένα μου. Σιγά μην έκανε ωραία notes, παιδιά. Έχω σε φάση στο Instagram ανεβάζω αυτό το πράγμα και στο TikTok, δηλαδή. Δεν το κάνω έτσι όλη την ώρα. Μόνο όταν βαριέμαι στην τάξη το κάνω. Για μαθήματα σχεδόν κάθομαι σπίτι να το κάνω. Εδώ είναι τα ρηματάκια. Μας έβαλε να τα μάθουμε όλα αυτά, ρε παιδιά. Εντάξει, έκανα τα μισά, βαρέθηκα. Και επειδή τώρα έχει ψηθεί το μυαλό μου,
θα πάμε να πάρουμε ένα παγωμένο ποτό. Έχει και 40 βαθμούς, οπότε με το air condition γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαι στο Pinterest και έχω φτιάξει ολόκληρα boards. Fall fashion, fall this, fall that. Και fall vibes. Και μετά εδώ 40 βαθμοί. Βέβαια προτιμώ το καλοκαίρι, οπότε δεν πειράζει υγεία. Θα έχουμε fall τον Ιανουάριο, μου φαίνεται, δεν πειράζει υγεία. Πριν φύγουμε, απλά θέλω να σας δείξω το πολύ ωραίο μου Pinterest board. Έχω εδώ όλα τα outfit, ρε παιδιά. Δηλαδή, πότε να τα φορέσω αυτά, ρε φίλε. Αυτό ίσα μπορώ να φορέσω. Μ' αρέσει πολύ winter outfit και είναι μια mini φούστα και ένα crop top σε φάση, οκ. Okay. Δηλαδή, πού να βάλω τα loafers μου, σιγά μου βάλω loafers. Αυτό με βλέπω το Ιανουάριο να τα φοράω. Αυτό σιγά μου μπορέσω να το φορέσω τώρα. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ. Ναι, δηλαδή, είμαι πολύ σε φάση fall. Πάμε να πάρουμε ποτό για να μην λιποθυμήσει το σουφάκι, τσεκ. Ταρά! Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Είναι παγωμένο. Λέγεται Frozito Mocha Light. Και απλά τρελαίνομαι. Γυρίσαμε σπίτι, κάνω μαθηματικά και μου έρχεται να κλάψω. Και έτσι όπως τα κάνω, ακούω κάποια μουσική από κάποιο γείτονα. Το παιδάκι κάνει πάρτι. Κάποιο παιδάκι. Ντροπή του που δεν με κάλεσε. Πώς και τολμάει. Τώρα τι θα παίξουνε. Τώρα είναι το Shake It Off. Τη Taylor Swift. Να δούμε. Δεν παίζει κάτι τώρα. Σε λίγο θα αρχίσει να παίζει. Τώρα δεν παίζουνε. Πω πω. Είναι vibe. Κάνουμε εξισάσεις. Shake it off. Close the door. Yeah. Close it? Yeah. Please. Yeah, thank you. Είναι 6 ώρα και μετά με την αδερφή μου. Oh. Την Ανδριάννα. Γεια σας, παιδιά! Είναι από την Αμερική η μεσαία αδερφή. You want to introduce yourself? Ελληνικά να μιλάμε, ναι. Βάζω μάσκαρα τώρα, lash primer. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι ερωτήσεις. Εμένα. Ναι. Όπα! Interview θα κάνουμε. Τι ωραία! Λοιπόν, πώς σε λένε? Με λένε Ανδριάννα. Πόσα χρόνια ζεις στην Αμερική? Τώρα στην Αμερική είμαι 8 χρόνια. Και σε ποιο σημείο? Εγώ ζω στο New Jersey. Που είναι δίπλα από τη Νέα Υόρκη, στην ουσία. 5 λεπτά από εκεί, με τον μετρό. Ναι. Τι σπούδασες? Σπούδασα... Okay. Εκπαίδευση. Είναι εδώ σκάλα. Αυτό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Ελληνικό φαγητό ή αμερικανικό? Συγκεκριμένο, ξέρω εγώ, το σούσι, η πίτσα. Είμαι μακαρονού. Μακαρονάδα. Γεια. Yeah. Λοιπόν, είμαι, αφού μου αρέσει η μακαρονάδα, είμαι μακαρονού. Έτσι λένε. Αλήθεια. Yeah. Για κοιτάξτε τη διαφορά εδώ. Blink, blink, blink. Oh, wow, I do see the difference. Yeah. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου μάθημα στα σχολεία? Ήτανε... εντωμεταξύ αγγλικά και art. Πολύ έτσι artsy είναι η αδερφή μου. Τώρα με βοηθούσε με τα μαθήματά μου, δικαστικά. Καλά, δεν βοήθησα και τόσο πολύ. Κάναμε κάτι λίγα. Τι άλλα... One last question. Έχεις... κατοικίδιο? Τι να έχω? A pet. Κατοικίδιο? Ναι. Oh, ναι, έχω γάτα που τον λένε Nemo. Πολύ ωραίο είναι το γατάκι. Nemo. Είναι πορτοκαλί. No, he's kind of...
Wait, maybe I could show a picture. Είναι κάπως άσπρο με κάτι σαν τίγρης. Α. Let's see. Oh, μνήμο. Δεν το έχω συναντήσει ποτέ το I μετάξι. Know, and he's such a good boy. Maybe the boy. Λείπει. Κάθε βράδυ. Πόσο καιρό είσαι στην Ελλάδα τώρα? Τώρα 2 εβδομάδες. Και πότε γυρνάς? Στην Αμερική, την Παρασκευή. Α, ωραία. Τώρα είχες πάει στην Κρήτη, σωστά, για λίγο καιρό. Γεια, γεια, είχαμε πάει στην Κρήτη. Είναι ωραία εκεί, να πάτε. Τώρα βάλουμε brow gel. What's that? Θα μου κάνεις και εμένα. Είναι το χρώμα σου. Είναι το χρώμα σου. Όχι, εγώ είμαι πιο σκούρη, ναι. Μην είναι χάλια μετά πάνω. Αλλά σε σένα πάντως, πάει. Δεν πάει. Τι θα μου πήγαινε από τα δικά σου, τίποτα. Έχω πιο ανοιχτά χρώματα. Ναι, όντως. Κάτι δεν ξέρω. Αυτό. What do we think? Δεν μπορώ να βάφω άλλα. Σε κάνω κλόουν. Δεν πειράζει. Δεν με ξέρουν τα παιδιά. Πού θα πάμε απόψε? Σε ένα εστιατόριο με την Ανά μου. Και θα σε γιορτάσουμε. Το είπα το πρωί. Στο vlog. Ξέρεις, στην Αμερική δεν έχουμε κάτι πράγμα σαν name day. Ναι, δεν έχει. Έχουμε μόνο birthday. Ναι. Name day δεν υπάρχει. Ναι, είναι περίεργο για όλο τον πλανήτη, ξέρω τους Έλληνες. Ναι, και τις λες σε κάτι Αμερικάνοι και κάνουν names day, what's that? Είναι μια μέρα που γιορτάζουμε το όνομά σου. Και κάνουν what? Λοιπόν, δεν θα βάλω αξεσουάρ, φτιάξω το μαλάκι μου. Τι θα το κάνεις? Δεν ξέρω ακόμα. Ή θα το πιάσω πίσω ή θα το αφήσω κάπως. Να σου κάνω κάτι πλεξούδα. Μ' αρέσει, θα το έχω πίσω τόσο, ξέρω. Μ' αρέσει πιο πολύ κάτω μάλλον, ξέρω. Ή να είναι έτσι απλά πιασμένο πίσω, να δούμε. Και κρίκους θα βάλω. Εσύ τι θα φορέσεις? Τι θα φορέσω? Αυτό. Αυτό. Ωραία. Αυτό. Α, ναι. Και να τους δείξουμε το κολλιέ που πήραμε. Α, ναι. Την Ανδριάννα. Είναι πολύ το όμορφο. Άπειρα. Τι είναι στα ελληνικά? Άπειρα. Άπειρα. Infinity. Άπειρα. Infinity. Είμαστε στο εστιατόριο, είναι ένα ιταλικό, πολύ ωραίο. Έχω πάρει ένα μπιφτέκι με πένες και ψιλοκομμένη ντομάτα. Ανδριάννα, what did you get? Oh, I got chicken and risotto. Ooh. Very good. Παγιά! Μα, θες να πεις κάτι? Καλή μας όρεξη. Μαμά, πήρε σαλατούλα. Μαμά Κατερίνα. Είναι 10 η ώρα το βράδυ, μόλις γυρίσαμε. Πάω να καθαρίσω το δωμάτιο μου, παιδιά. Έχω σκάσει. Γίνεται αυτό το πράγμα, όλο το air condition. Ανάγια μου. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει το δωμάτιό μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή. Λοιπόν, αυτός είναι ο καναπές, πολύ ωραίος, μια χαρά. Το κρεβάτι μου, εδώ έχουν ροχαλάκια και ακουστικά. Μετά εδώ, η σχολική μου τσάντα και εδώ είναι ρούχα. Το bullet journal, το sketchbook. Εδώ είναι τα δώρα, το φυσιοτορή. Πρέπει να το δείξω αύριο. Πήρες και δώρο από την Ωνά. Να το δείξεις τα παιδιά. Να το δείξω εγώ, γρήγορα. Πήραμε πολύ ωραίο σακίδιο. Trendy. Hashtag trendy. Και... πρέπει να ανοίξουμε όλα τα δώρα. Εδώ, Λίμπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νονά. Εντάξει, τώρα έχει γίνει ο καναπές χάλια. Και αυτός. Μετά, εδώ. Καλά, αυτή είναι η απόλυτη καταστροφή.
Άστα. Και αυτό πάνω. Μετά εδώ. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, παιδάκια. Λοιπόν, εδώ τα ρούχα. Θα τα μαζέψω. Αυτή είναι η φούστα. Η φούστα πάει για πλήσιμο. Δηλαδή έχουμε εδώ. Μια κρεμάστρα. Μαμά Κατερίνα, αντε πάλι. Ναι, άμα τώρα γρήγορα, επειδή πρέπει να φτιάξουμε το κρεβάτι. Να τα βγάλω όλα απλά από το κανάλι, να το ρίξω στο πάτωμα. Θεία, σε περιμένουμε όλοι να τελειώνει το φρένι. Ναι, μαμά Κατερίνα. Κάνε γρήγορα. Ρε, μαμά Κατερίνα, μην πάμε τώρα. Με στρεσάρεις. Λοιπόν, είναι το sketchbook. Παιδάκια, να σας δείξω εδώ artwork. Εδώ. Αριστούργημα. Πρέπει να τελειώσω το research κάποια στιγμή. Όχι σήμερα, γιατί είναι 10 ώρα το βράδυ, είπαμε. Τα καλλιντικά μου. Ωραία. Λοιπόν. Έχει ταινία πάνω αυτό. Παναγιά μου. Ωραία. Κονσίλερ. Πινελάκι. Μάσκαρες. Καλά. Ο κακός χαμός γίνεται εδώ. Παιδιά, έχει μια τεράστια αράχνη! Κοιτάξτε, πόσο γρήγορα τρέχει αυτό το χαζό. Πού πήγε? Ρε την αράχνη τη χαμερή. Πού πήγε η αράχνη? Παιδιά, δεν τη βλέπω. Πού πήγε? Τη βλέπετε εσείς. Αραχνίτσα! Anyways. Λοιπόν, τα καθάρισα τα δωμάτια μου. Εδώ είναι το γραφείο. Εντάξει, δεν είναι και τέλειο, είπαμε. Εδώ το πάτωμα δεν έχει τίποτα πια. Απλά έχω βάλει με το δώρο στην καρέκλα. Καναπές δεν είναι εδώ γιατί φτιάξαμε κρεβάτι από αυτό. Μετά αυτό είναι το κρεβάτι. Και αυτά ήταν όλα για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό vlog. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή. Εγώ σήμερα πάρα πολύ χάρηκα τη μέρα μου που βγήκα και με την αδερφή μου. Την είδα, την είχα δει πριν μία εβδομάδα περίπου πριν πάει στην Κρήτη. Είχαμε πάει σε ένα εστιατόριο μαζί, οπότε είναι πολύ ωραίο που τη ξαναείδα. Και αύριο θα πάμε μαζί στην παραλία, οπότε ανυπομονώ. Και αντίο!